σπίτι μας, να κοιτάμε και γύρω μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το πείραμα, το κοινωνικό που σας. Για όσους δεν είδατε από την αρχή την εκπομπή μας, θα ξαναπάω τώρα στο κοινό να ρωτήσω. Κάναμε ένα κοινωνικό πείραμα, οικονομική κρίση. Εάν πέσει από κάποιον, αν πέσουν από κάποιον 50 ευρώ από την τσέπη μας στο δρόμο, οι περαστικοί τι θα κάνουν? Θα τα μαζέψουν να μας τα δώσουν? Θα τα κρατήσουν? Για να δω. Τσιρικάδες εδώ της παρέας, τι θα πούνε? Τι πιστεύετε? Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ θα τα κράταγα. Θα τα κράταγα. Εδώ το χειροκρότημα είναι για την ειλικρίνεια. Για την ειλικρίνεια. Να μην είναι επικροτήσεις. Όμως θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τον άνθρωπο που τα χάνει τα χρήματα. Να είναι κάποιος ο οποίος να είναι τα μοναδικά χρήματα που έχει να περάσει. Ναι. Να έχουμε και κοινωνική ευαισθησία. Ένα ακόμα κοινωνικό πείραμα το οποίο έχει να κάνει με ένα περίπτερο και τα λάθος ρέστα. Δηλαδή, πήγαμε σε ένα περίπτερο, αγοράσαμε κάτι και βάλαμε τον περίπτερα να δίνει παραπάνω ρέστα. Λάθος ρέστα. Περισσότερα χρήματα για ρέστα. Τα έδωσαν πίσω οι άνθρωποι που ψώνισαν στο περίπτερο. Άσε και δεν ξέρω ούτε για την κριτική δεν είμαι. Ένα λεξοταμείο. Να ηρεμήσω για να μπω μέσα να πω δύο πράγματα με την κοπέλα. Το δραματικό. Τα πόνερα είναι πιο καταστροφικά τελικά. Δώσε μας λίγο κλίμα από Θεσσαλονίκη, Βίκη μου. Δηλαδή. Τατιάνα μου, δεν το κλίμα. Ο κόσμος, ναι. Ίδια. Δεν υπάρχουν πια εκεί που τα ήξερες. Τα κέντρα διασκεδάσεις. Τι να κάνω. Εγώ το θαυμάζω τα διαμάντια της κάθε πόλης. Να τα κλέβει η Αθήνα και να έρχονται όλοι. Εντάξει, εδώ και όλες οι δουλειές να είναι εδώ αυτό. Και όλοι οι άνθρωποι να είναι εδώ και όλο αυτό το... Πόσα ταλέντα είναι και με τα λεφτά που... Πολλές περιοχές. Ναι. Όσα παιδιά ξεκινούν και τους δίνεται ευκαιρία, έχουν μεγαλύτερο πάθος να τα καταφέρουν. Και έχουν γιατί ξέρουν ότι έχουν αυτή τη μία ευκαιρία. Έτσι είναι. Όπου έχουν ξεχωρίσει. Ναι, έτσι. Είναι ένα και δύο. Μετά τι γίνεται? Το 90% πορεύονται μαζί. Γιατί μέχρι να... Δεν το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεν είμαστε και... Ξέρεις, μεγάλος αδερφός να πάρει. Εκτός, αν θέλεις, από τη φυσική... Είναι πολύ δυνατή η φυσική αυτή σχέση. Είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό, δεν το πίστευα κι εγώ. Αλλά πραγματικά. Και από τη στιγμή που ήταν επιθυμία του ενός... Ναι, φυσικά, δεν έκανα βίντεο τώρα. Είναι ένα βίντεο της πλάκας. Δεν το κινητό. Είναι home video. Τέτοια ανεβάζω στο site. Όποιος θέλει να ακούσει, να διαβάσει τις συνταγές με την ησυχία του... 3W, γιατί μου είπατε πριν ότι δεν το θυμόσαστε. 3W, όμορφα μυστικά. Λοιπόν, προτείνω πριν ανακοινώσουμε το όνομα, δώρα και συγκεκριμένα κοσμήματα φτιαγμένα με χρυσό 18 καρατίων. Ευρώ και είναι η κυρία Ταβί. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Καλό. Νέα κυβέρνηση. Για πόσες μέρες 32 βαθμούς θα κάνουμε και εμείς τα μπανάκια μας ήσυχοι επιτέλους. Να μην έχει και άγχος ο σύζυγος. Γιατί αν δεν είχα... Έλα λίγο γιατί το κοινό δεν έχει έμπνευση, έχουν οι κάμερες. Έναν απαγορευμένο έρωτα. Που λέει και Μοντέγι, βεβαίως. Άλλος απαγορευμένος έρωτας. Παγωρημένος έρωτας. Μισό λεπτό. Τούρκος και Ελληνίδα. Τούρκος και Ελληνίδα, πολύ ωραία, επίσης. Όχι, δεν είναι απαγορευμένος πια. Αυτό ήταν το 1821 απαγορευμένο. Έχουν περάσει αιώνες έκτος. Και το Σύριο που πήγαιναν τώρα. Για πάτε. Καθηγήτρια με μαθητή. Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει. Θα μπορούσε κανείς καθηγήτρια με μαθητή. Εσύ, είσαι κάθε μέρα εδώ, έτσι. Υπάρχει. Υπάρχει εδώ. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου. Έχω, αλλά μου αρέσει. Θέλεις να βλέπεις τα εκπομπή. Εσύ με το μάτι το φωσφοριζέ. Εσύ. Εγώ. Εσύ είσαι ξανά, έρθουμε το μάτι το φωσφοριζέ.
Ιωάννα, Ιωάννα. Λίγο αντίθετους με τα κοινωνικά ήθη και δεδομένα. Γιατί έχουν ενδιαφέρον. Για σένα. Γιατί θα είχε ενδιαφέρον ένας τέτοιος έρωτας. Επαγγελματικό δρόμο πιο ασφαλή, να τον πω. Σίγουρα, ναι. Γιατί από τις... Και θέλανε κάτι σίγουρο. Σέρβις σε μπαρ. Μετά δούλεψα για πολύ λίγο διάστημα σε μπαρ. Και μετά ξεκίνησα χορό. Ήταν, ο χορός είναι κάτι που μου αρέσει. Για σε πάρτι που γίνονταν διάφορα events και τα λοιπά, ναι. Έχεις κάνει τα πάντα. Ναι. Ξενύχτια, εμπειρίες, έτσι με, με δύναμη ψυχής. Και πώς τελικά τα κατάφερες να βρεθείς στο Μέγκα και σε μία από τις πιο πολύ συντημένες. Έγινε και τέτοια επιτυχία και αυτή άνοιξε πόρτες πια για να μπορώ να διεκδικήσω και κάποια άλλα πράγματα αργότερα. Αν γίνονται, δηλαδή αν συνεχίζουν να γίνονται, αλλά ναι. Ήταν για μένα μοναδική ευκαιρία αυτό το πράγμα. Μα φαίνεται. Θα επιλέξουμε. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, θα κάτσω, σκέφτομαι, να κάνω αυτή την αντισχία και να πάω σπίτι μου, να βρω κάτι άλλο. Και δεν παίρνω λόγο. Σου το πάνε αμέσως ή σε πήραν τηλέφωνο. Έφυγα και με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι έχετε περάσει τη δεύτερη φάση της οντισιών. Ναι. Θα ξαναρθείτε αύριο. Πόσες ήταν δηλαδή, κοπέλη. Δύο φάσεις. Πόσες η δεύτερη οντισιών, μετά πάλι σου είπαν θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Όχι, στη δεύτερη φάση μου το είπαν ότι μας κάνει η φωνή μέσα. Λέω, τι λένε, τι να έχω κλείσει, κύριε. Και να είχα κλείσει τα ξέκλινα, δηλαδή. Τους απάντησες έτσι. Ήμουνα, ναι, δηλαδή, μπορώ. Είπες, ναι, μπορώ, ναι. Ή ήσουν αχήμα, ή είναι ωραίο έτσι όταν το κερδίζεις. Τώρα πια δεν είναι τι θα διαλέξεις, είναι υπάρχει δουλειά για να δουλέψουμε. Ούτε πια είναι να διαπραγματευτείς χρήματα, είναι υπάρχουν τα βασικά. Για να βγαίνουν τα προστοζήν, δηλαδή κάθε μήνα. Η δουλειά μας έτσι και, έτσι και αλλιώς, δηλαδή, από εξορισμού. Ή ο Γερμανός θα σε πάρει, ή ο Λάτσιος. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε ολόψυχα να πας πολύ καλά. Να μην. Γιατί επειδή και εμείς το χώρο είμαστε. Ναι, ναι. Είμαστε και καταλαβαίνουμε και τα έχουμε και λουστεί και ευχόμαστε να μην συμβούν και χειρότερα. Πραγματικά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Από καρδιάς. Καλή συνέχεια. Εμείς, φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, υπενθυμίζοντάς σας ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις, επειδή θα γίνει κλήρωση, θα σας το πω μία τελευταία φορά, θα σας δώσω και τα τηλέφωνα. 2.000 ευρώ σήμερα, πολλά τα λεφτά. Άρη, πολλά τα λεφτά. Και το που ψάχνω, στο φοράω. Και το λίλαλο κόσμημα. 18 καράτια χρυσό, με μπριγιά. Από τη σειρά Ικολέ. Ζούμε με κέφι, με διάθεση, με θετική ενέργεια. Βρήκα την ευκαιρία και σχολίαζα και εγώ όλα τα κακό σκήμενα. Πραγματικά και, και είχα θυμώσει και με αποφάσεις πολιτικές και με νόμους και με όλα αυτά που γίνονταν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που είναι αυτό που είμαι. Δηλαδή έχω επιλέξει να έχω αυτή τη στάση ζωής. Δεν είναι τυχαίο που αποφάσισα να βλέπω. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Βλέπεις εκπομπές και. Ειδικά οι ενημερωτικές που έχουν πιο πολύ ένταση και. Καλά, ειδικά αυτό με τους τσακωμούς. Διαλύσει το μάτι. Κοίταξε. Το λάθος από τον οποιοδήποτε από εμάς που συμμετέχουμε στη διαδικασία μιας εκπομπής δεν λύνεται με φωνές. Εμένα μου αρέσει. Ήμουν περήφανη που το καλοκαίρι μου έλεγαν νοιάζαμε που δεν κάναμε διακοπές. Ξαφνικά χαιρόμαστε για όλο αυτό που συμβαίνει. Για μένα αυτό ήταν επιβάλλον. Το κάνω γιατί. Δηλαδή αυτό το πράγμα να έχεις μια ηρεμία τη στιγμή του. Λέω τίποτα. Πώς να απαντήσω στις φωνές με φωνές. Ενώνω όλο αυτό που συμβαίνει γύρω για να κρατώ τις λόγους. Μεγαλώνοντας, έγινε φιλοσοφία μου αυτό για τα πράγματα. Δύσκολος δρόμος, ειδικά αν δουλεύεις στη τηλεόραση. Έτσι λοιπόν έβγαινε δύσκολο. Αυτή η ηρεμία. Ένα τέτοια δύναμη. Εμένα με έδιωξε στον Παπαδάκη. Το μονεμβασιώτη, το διάβασα και. Και όλα αυτά εγώ. Μου συνέχεια σε σχέση με το παρελθόν που ήταν όλα δεδομένα και στρωμένα για μένα. Παντός, αυτό. Παρ' όλα αυτά έχω αυτή τη δύναμη αυτό να το αλλάζω κόσμο. Με το πού. Είχαν λίγο αρχίσει οι διακοπές μου, ήμουν σε μια άλλη διάσημη, ήμουν χαρούμενη. Ναι, σωστά. Έπρεπε να είσαι στην ανεργία για να είμαι εγώ χαρούμενη. Κάποιοι είναι θα το κρατήσει το δώρο. Εσύ και πάω. Λοιπόν, πάω στο κοινό. Εσύ θέλεις συμμετοχή, σε βλέπω από την αρχή. Θέλεις εδώ, δώστε το μικρόφωνο, για πώς το βλέπεις. Θα σου πούμε μετά στο αυτή τη μάρκα είναι. Να τις ξαναδούμε, να τις ξαναδιαβάσουμε μετά. Λουκά.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θες να κάνουμε διαλυματάκι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να παίξουμε τη δήλωση του κυρίου Προβατά, του δικηγόρου σου. Και αν δεν αισθάνεσαι καλά, να μην το κάνουμε το θέμα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ας κάνουμε λίγο μία διακοπή, σας παρακαλώ. Να την κάνουμε τη διακοπή αμέσως. Να δείξουμε τις δηλώσεις του κυρίου Προβατά. Αν δεν αισθάνεσαι καλά, να μην το κάνουμε το θέμα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ας κάνουμε λίγο μία διακοπή, σας παρακαλώ. Να την κάνουμε τη διακοπή αμέσως. Να δείξουμε τις δηλώσεις του κυρίου Προβατά. Οι πελάτες... Υπήρξε ποδοσφαιριστής. Φέρελπης ποδοσφαιριστής. Ήταν στην Εθνική Παίδων, μετά έπαιξε σε ομάδα. Ένας άνθρωπος με μέλλον που από πολύ νωρίς, επειδή ήταν, βγάλε και πολλά λεφτά για την ηλικία του. Αν τον δείτε πώς έχει καταντήσει από τα ναρκωτικά. Αν το δείτε πώς έχει. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, να τους γνωρίσετε λίγο καλύτερα, να δείτε πώς ζουν, ποια είναι η καθημερινότητά τους, βεβαίως χωρίς τις σοκαριστικές σκηνές που φαντάζεστε ότι υπάρχουν στην καθημερινότητά τους. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο. Απλό, αλλά τόσο δυνατό. Πώς αντιδράς στον δρόμο? Η πιο πολύ είναι πολύ δεκτική. Αλλά υπάρχει και μια μικρή μερίδα που κάπου παραξενεύεται, κάπου τσινάει, κάπου δεν θέλω να μπει στο προσωπικό μου χώρο. Αλλά φυσικά δεν είμαστε επιθετικοί, απλά όποιος περνάει και... Έχει μπει στο κλίμα και στο νόημα το κοινό, το κοινό. Για να μοιράζετε τώρα. Και σήμερα Κυριακές από το... Ποιο είναι το επόμενο φρικάκ τώρα? Θα κερδίσει το δώρο. Για να δω. Πάρουμε μια μικρή γεύση από κοσμή. Καλό πολλά. Είναι γνωστή φήμα, garbage, διαφημίσεις. Έχετε κολλήσει καμία ιωσούλα τώρα, έτσι, αρχές του φθινοπόρου? Όλοι κόλλησαν από κάτι. Έχετε κολλήσει καμία ιωσούλα τώρα, έτσι, αρχές του φθινοπόρου? Όλοι κόλλησαν από κάτι. Κι εγώ πέρασα, τα παιδιά περάσανε, όλοι περάσαμε. Έχουμε φέρει λοιπόν κοντά μας την κυρία Αναστασία Μοσχοβάκη, δόκτωρ παθολογίας. Καλησπέρα σε όλους. Θα μας πει για 5 μυστικά όπλα με τα οποία μπορούμε να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας κατά των ιώσεων. Ποιος θα έρθει εδώ κοντά μας από το κοινό? Εσύ, ο Νεαρούς, εσύ. Γεια σας. Ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά. Να... Καλή, θα θέσω αυτό το πιο δύσκολο ερώτημα στον κύριο Γερέσιμο Κουβαρά, που είναι Γενικός Γραμματέας στην κοινωνία με τον κόσμο. Η τάση εδώ. Λοιπόν, η τάση. Ακόμα χαμπάρι. Εντάξει. Πρέπει να τα προβάλλουμε, βρε η Αλεξάνδρα. Γι' αυτό ήρθαμε να δείξουμε εδώ, γιατί είναι τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Είναι αρκετά η δαντέλα και το καλσόν, ναι, και είναι πάρα πολύ. Στην κόρη τα βγάζω. Και εσύ που είσαι και πιο δυναμική στο ντύσιμο και τολμάς περισσότερο, το καταλαβαίνω. Γιατί Τατιάνα, θεωρώ ότι μπορεί να το φορέσει. Λίγο πιο απλά, ίσως με ένα. Αυτό είναι κάποιο σχεδιαστή. Ναι, είναι η Ευελίνα Λίτινα. Ευελίνα Λίτινα, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το λάπτοπ, το οποίο για να το κερδίσετε πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 9011-5151. Λοιπόν, για να δω πώς θα υποδεχτείτε τον κύριο Μαργαρίτη. Ποιος θα τραγουδήσει? 16χρονα παιδιά και τραγουδάνε τα τραγούδια. Για να τραγουδήσω το τραγούδι. Έλα. Ναι, ποιο? Το αγαπημένο σου. Στέκελη 33, μη χάνσω κορίδαλο. Είχα μάτια 13, ήμουνα παιδί κορίτσια 13. Ελάτε κύριε Μαργαρίτη, 90, τηλεφωνήστε και κερδίστε. Ενώ λοιπόν ο κύριος Μαργαρίτης ετοιμάζει, θα κάτσω κι εγώ εδώ να τον απολαύσω. Θα μας πει ένα τραγούδι από τον καινούριο του δίσκο, που όπως ακούσατε νωρίτερα συμμετέχει η αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής. Σούπερ είναι. Σου ανήκει. Για το φίλο σας τον Νίκο.
πώς σας φαίνεται που... Να πω και κάτι. Τη μουσική την ξέρετε όμως. Καβάει 5-0. Έτσι. Λοιπόν, ο Steve Μαγκάρετ ήταν ο πρωταγωνιστής και ειδικό. Αυτό βγήκε και ήταν, είχα πάει μια φορά στο Ζυγό και θυμάμαι... Αυτό, ο γιος μου. Ο γιος μου. Γυρνάει μια μέρα από το σχολείο και τραγούδα για το τραγούδι στο κύλι 33. Εσύ πουλάκι μου λέω. Πού το έμαθες αυτό, το τραγουδάμε λέει η μάνα, στο σχολείο. Στην εκδρομή λέει η μάνα. Έχεις τέτοιο παλαιό. Έχουμε έναρξη. Συμπεράσματα θα τα βγάλετε εσείς, παιδιά. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πολύ χαμηλά. Από ένα οικογένεια. Από τύπου το παλικαράκι, το παιδάκι, ήρθε εδώ στην Αθήνα. 14.30. Με ένα... και ήρθα εδώ να βρω τη... Στην οικογένεια, στη μάνα, σε όλα τα αδέλφια. Ναι, παιδιά, σκέφτεστε θυμίο. Εσύ. Βάζουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, οι γονείς αυτά που δεν έκαναν εκείνοι στη ζωή τους, γαλουχούν. Πάνε εκεί πέρα, τους αρέσουν τα γράμματα, δεν ξέρω να πούμε. Τώρα ο Κώστας είναι και... Τα θέλατε. Και πάει και 4 χρόνια στο 2 και θα ρίτσα παίζει. Θέλετε να γίνει τραγουδιστής. Να σας πω τη γνώμη μου, όχι. Έτσι το πράγμα, ένα αστέρα, συγγνώμη που πήραν Λέβαια, τώρα. Τελειώνει. Κλείδι νύχτα εδώ και χρόνια τώρα. Κάρτα έχει τελειώσει. Σπάνια να δει τώρα να έχει κότσα ο τραγουδιστή και να βάλει άλλα κάρτα μέσα. Τελειώσαν και χωρί τώρα. Φέτο θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και το φίλο μου. Τον Νίκο. Και να μου ήρθε. Σα ευχαριστώ έτσι. Πολύ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μα πείτε, ποια θα μα πείτε. Θα σα πω τώρα τον τίτλο από το καινούριο CD. Του Μανώλη Ρασίδη, θα ξεκινήσω με αυτό. Θα ξεκινήσετε με το καινούριο. Καλά. Με το καινούριο. Εντάξει. Εντάξει, με το καινούριο. Και μετά θα πούμε. Ακούστε πια. Το. Και... Στο κελί 33 μετά, και ό,τι θέλετε, θα πούμε. Ό,τι θέλουμε εμεί. Ό,τι θέλετε. Εντάξει. Θα ψηφίσει το κοινό. Θα ψηφίσει το κοινό. Λέω άλλη μια. Και αφού το οι αγγέλοι σε φορτώνουν. Κι όσο πάνε. Και οι αγγέλοι σε φορτώνουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα.